Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον Τομεάρχη Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, για ένα χαιρετισμό. Θα ήθελα να με συγχωρήσετε για την καθυστέρηση, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα πραγματικά σήμερα, γιατί τρέχουμε και με τη Βουλή και με χίλια δύο άλλα θέματα, πάντα στον χώρο της υγείας, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, τα ζητήματα είναι πολλά, ποικίλα και πολύπλοκα συνήθως, και πραγματικά οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να έχουν άποψη και να μπορούν να διευθετούν τα θέματα αυτά, δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι που μπορούν να περιμένουμε και να έχουμε ανταπόκριση. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθούμε να έχουμε μία επαφή με το χώρο της υγείας, με την επιχειρηματικότητα που υπάρχει στο χώρο αυτό, σε όλα τα επίπεδα, και νομίζω ότι οι ωραίες προσπάθειες που γίνονται και όταν αυτές αναγνωρίζονται και ανταμείβονται, δείχνουν με το συμβολισμό αυτό το δρόμο που πρέπει να χαράξει η χώρα και γενικά οι δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας να μπορούν να αξιοποιούνται και να αποδεσμεύονται. Αυτή τη στιγμή φοβούμαι ότι είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δεν έχουμε την απελευθέρωση αυτών των δυνάμεων. Είναι μια κακή περίοδος, όπως τη βλέπουμε εμείς. Δεν δίνονται κίνητα, δεν δίνονται δυνατότητες. Υπάρχει μια λυσίδα η οποία είναι στο πόδι και κρατάει πίσω τον δρομέα, ο οποίος θέλει να κάνει ένα πολύ ωραίο ρεκόρ, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά ρεκόρ σε αυτή τη... Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα μυαλά, έχουμε τους ανθρώπους. Δεν βοηθάει η γενικότερη κατάσταση της χώρας. Αυτά πιστεύω λίγο ανσυντόμως θα αλλάξουν. Πάνω απ' όλα, βέβαια, πρέπει κάποιος να δώσει μια τέτοια εντολή. Ο κυρίαρχος λαός, όπως λένε. Αλλά από εκεί και μετά, όμως, πρέπει όλοι με το λόγο τους, με το παράδειγμά τους, να συνεισφέρουν. Και νομίζω ότι αυτά τα βραβεία δίνουν το παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.